Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δυστυχώς, η σημερινή ημέρα και κατά συνέπεια η επικαιρότητα ξεκινάμε δυσάρεστα και με τις απώλειες συμπολιτών μας που έρχονται από δύο τραγικά περιστατικά. Αρχικά, κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πόσο άδικα χάθηκε ένα παλικάρι μετά και το δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στο Στρέφι. Ένας 29χρονος καταπλακώθηκε από τρακτέρ την ώρα που αυτό ανατράπηκε και η εξέλιξη ήταν μοιραία. Ανίποτη τραγωδία σημειώθηκε στο Στρέφι σήμερα το πρωί και έρχεται να συνταράξει τους πάντες στη μεσσηνιακή κοινωνία. Με διαστάσεις ενός δράματος που δεν έχει προηγούμενο. Ένα παλικάρι 21 ετών χάνει τη ζωή του όταν ανατράπηκε τρακτέρ με συνέπεια να τον καταπλακώσει, προκαλώντας του πολύ σοβαρά τραύματα. Άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, έσπευσε στο σημείο και μετέφερε το νεαρό σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς δεν αποφεύκθηκε το μοιραίο. Ένας απέραντος θρήνος και μια οδύνη χωρίς τελειωμό, με ένα παλικάρι να χάνεται τόσο άδικα. Απέραντη οδύνη και θλίψη κυριαρχεί στην τοπική μας κοινωνία και η οποία έρχεται να γίνει μεγαλύτερη από τα όσα συνέβησαν χθες βράδυ στη Μάνη. Ένας 49χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο όταν και μετά από σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με αγριογούρνο, εξετράπη της πορείας του με την κατάληξη και εδώ να είναι μοιραία. Ένας ακόμη συμπολίτης μας άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, σκορπώντας θλίψη και πόνο. Το τραγικό περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ, στο ύψος του Αγίου Νίκονα, στο 62ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καλαμάτας Αραιόπολης. Ο 49χρονος κινεί το επί του δρόμου με τη μηχανή του, όταν αντίκρισε ξαφνικά ένα αγριογούρνο, το οποίο και δεν κατάφερε να αποφύγει. Η σύγκρουση αυτή είχε σαν συνέπεια η μηχανή να εκτραπεί της πορείας της και να ανατραπεί, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 49χρονου. Την προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Δυτικής Μάνης. Πραγματικά δυσάρεστες ειδήσεις και πάμε να συνεχίσουμε με τον εφιάλτη του κορονοϊού με ένα νέο μαύρο ρεκόρ. Να πάμε στην αίθουσα σύνταξης, είναι η συνάδελφος Σύση Τριάντου. Καλησπέρα Σύση. Καλησπέρα Θέμη. 121 νεκροί. Πραγματικά αυτό είναι η μεγάλη θλίψη που όλοι αντιμετωπίζουμε. 121 νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο αρνητικό ρεκόρ που έχουμε στους καταγεγραμμένους θανάτους στη χώρα μας. Ανησυχητικά είναι και τα νούμερα των διασωληνωμένων. 606 είναι οι συμπολίτες μας οι οποίοι νοσηλεύονται στις ΜΕΘ με διάμεση ηλικία τα 65 έτη. 171 είναι οι γυναίκες και οι υπόλοιποι είναι άνδρες. Το 78,5% των διασωληνωμένων έχει υποκείμενο νόσημα. Να πούμε ότι 557 είναι οι ασθενείς που έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Σήμερα ανακοινώθηκαν 1.747 νέα κρούσματα, ελαφριά μείωση σε σχέση με τις προηγούμενες δύο ημέρες που ήταν άνω των 2.000. Δεν είναι όμως λόγος για εφησυχασμό όλο αυτό, καθώς ο συνολικός αριθμός των κρούσματων στη χώρα μας είναι πλέον 103.034, εξ αυτών 53% είναι άνδρες. Στην περιοχή μας, ευτυχώς, να το πούμε ευτυχώς, ότι το επιδημιολογικό φορτίο είναι χαμηλό, είναι ελαφρύ. Έχουμε λίγα κρούσματα. Με τα δεδομένα της περιφέρειας Πελοποννήσου, σε λίγο θα δούμε και το καμπανάκι που χτυπά για την περιοχή της Δυτικής Ελλάδος και τις σκέψεις που είχαμε εκεί. Τα κρούσματα σήμερα στην ημερήσια αναφορά τους. Στη Μεσσηνία είναι 4, στην Αρκαδία είναι 8, 6 είναι στην Αργολίδα, 3 στη Λακωνία και μόλις 1 είναι στην Κορινθία. Να πούμε ότι από τα συνολικά κρούσματα που έχουν ανακοινωθεί, 2 κρούσματα εντοπίστηκαν σε ελέγχους που έγιναν στις πύλες εισόδου της χώρας και 11 είναι υπό διερεύνηση. Να σας ευχαριστήσουμε. Να έρθουμε εμείς τώρα στα όσα τραγικά είχαμε μέσα στην εβδομάδα με τη δολοφονία στον πύργο Δηρού. Προφυλακιστέως κρίθηκε περνώντας χθες βράδυ την πόρτα ανακριτή και εισαγγελέα καθομολογία συζυγοκτόνωση της Μάνης. Ο 40χρονος για το θανάσιμο τραυματισμό με καραμπίνα της συζύγου του ζήτησε συγγνώμη και επιθυμεί να εξεταστεί για τα ζητήματα ψυχικής υγείας που σημειώνει πως αντιμετωπίζει. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακίστηκε ο καθομολογία συζυγοκτόνωση της Μάνης.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 44χρονος απολογήθηκε για τις συνθήκες τέλεσης του εγκλήματος στον ανακριτή Γηθίου αργά το απόγευμα της Παρασκευής. Ήταν ξεκάθαρα μια άτυχη στιγμή, η οποία οδήγησε σε μια οικογενειακή τραγωδία. Ζητάει συγγνώμη από τα παιδιά του και από όλη του την οικογένεια. Για την αποτρόπαια πράξη του, το θανάσιμο τραυματισμό της συζύγου του με κυνηγετική καραμπίνα μέσα στην οικογενειακή εστία στον πύργο Δηρού της Λακωνίας και μπροστά στα μάτια της 15χρονης κόρης τους, αντιμετωπίζει κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 44χρονος ζήτησε να εξεταστεί από ψυχιάτρους γιατί ισχυρίζεται ότι αντιμετωπίζει προβλήματα. Περνάμε στα της καθημερινότητας που σαφώς αλλάζει, αφού αλλιώς επιθυμούμε και θέλουμε τα Χριστούγεννα και αλλιώς όπως φαίνεται θα είναι. Η πανδημία χτυπά και το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν με τους πολίτες να είναι αναγκασμένοι τις φετινές γιορτές χαράς να τις περάσουν μακριά από τα αγαπημένα τους πρόσωπα και τις συνήθειές τους. Η εξέλιξη πάντως των κρουσμάτων τις επόμενες ημέρες θα κρίνει και την ημερομηνία άρσης του lockdown. Η κυβέρνηση φαίνεται ήδη να έχει αποφασίσει ότι ορισμένοι περιορισμοί θα παραμείνουν για αρκετό καιρό. Την ίδια ώρα κλειδώνει και το σχέδιο για τα Χριστούγεννα. Ακόμα και για το οικογενειακό ρεβεγιόν. Περιορισμένο το γιορτή. Πολύ, πάνω από 4 άτομα. Χάλια. Πιστεύω ότι τέτοια χρονιά δεν την έχουμε ξαναπεράσει. Είναι πολύ δύσκολο. Αυτά που κάνουν μας όλοι σε δύσκολη θέση, μας κλείνουν σπίτι με το έτσι θέλω. Όλοι φοράμε μάσκες, πάμε να κυκλοφορήσουμε, μας σταματάνε χαρτί. Τι να πω, ξέρω εγώ. Στο σπίτι μας δεν μπορούμε να μείνουμε. Θα είναι διαφορετικά όντως. Ο κόσμος θα είναι στα σπίτια του, με λίγο κόσμο, μέχρι νομίζω 9 άτομα. Η έκκληση υπάρχει ήδη από τους ειδικούς και μένει να διαμορφωθούν ως απόφαση και τα μέτρα τα οποία πρόκειται να προτείνουν. Το δεδομένο είναι πως τα φετινά Χριστούγεννα θα γίνουν σε στενό οικογενειακό κύκλο και χωρίς την πατροπαράδοτη ανταλλαγή επισκέψεων τις ημέρες των γιορτών για λόγους πανδημίας. Φέτος είναι δραματικά μορφή, αφού δεν βγαίνει κανείς έξω. Διαφορετικά, χωρίς άλλο. Εγώ έχω 5 παιδιά και 9 εγγόνια. Μακριά από αυτά μπορώ να ζήσω. Δεν μπορώ. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί, παιδί μου, δεν μπορεί φέτος να γίνει τίποτα απολύτως. Φέτος είναι δραματική κατάσταση. Και όλοι θα καθίσουν μέσα στο σπιτάκι τους. Ναι, πλέον πρέπει να μάθουμε τώρα με την καραντίνα. Όπως έγινε το Πάσχα, το ίδιο θα γίνει και με τις γιορτές. Εντάξει, θα περιοριστούμε, αλλά αυτό είναι καλό για, το... τώρα τα για τον κάθε πολίτη, να το πω έτσι, για την υγεία. Κάτσε να δούμε αν θα ανοίξουν και πότε θα ανοίξουν, γιατί και εγώ από το εξωτερικό ήρθα. Ναι. Μένω Ελβετία χρόνια. Πώς είναι η κατάσταση, δύσκολη. Δύσκολη είναι, αλλά δεν έχουν κλείσει όλα όπως έχουν κλείσει εδώ. Mm-hmm. Δηλαδή κάποια πράγματα λειτουργούν ακόμα με μέτρα κλπ. Αλλά λειτουργούν. Ήρθα στους δικούς μου, δουλεύω από το σπίτι, οπότε ήρθα εδώ για να κάτσω μέχρι τον Ιανουάριο. Μετά θα ξαναφύγω για πίσω. Η κατάσταση ωστόσο γίνεται εξαιρετικά δύσκολη για ανθρώπους που περίμεναν αυτές τις ημέρες για να δουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Τώρα περιμέναμε τέτοιες μέρες να έρθουν τα παιδιά μας απ' έξω, δεν έρχονται. Αλλά όμως τα μέτρα είναι καλά, πώς να το κάνουμε. Υπάρχει, είναι υπαρκτό το πρόβλημα του, έτσι. Λέει μέχρι 9 άτομα. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα τις οικογένειες τις διαλύει. Ναι. Και το έχουν ρίξει στον πατέρα, στη μάνα, στο παιδί, στο γιο, στην κόρη. Δεν ξέρω τι να πω. Και για τους νέους θα είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση σε σχέση με τα όσα είχαν συνηθίσει τα προηγούμενα Χριστούγεννα. Η αλήθεια είναι ότι αλλιώς το είχαμε μάθει και αλλιώς τώρα θα το μάθουμε όπως και το Πάσχα που το περάσαμε μέσα στο σπίτι. Εντάξει, είναι μια εμπειρία, θεωρώ. Καινούργια. Όχι, δεν το περίμενα, αλλά αφού ήρθαν έτσι τα πράγματα θα προσαρμοστούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Υπομονή. Να ανοίξουμε πάλι και να προσαρμοσούμε πάλι στην καθημερινότητά μας. Φέτος τα Χριστούγεννα πιστεύω θα είναι διαφορετικά τελείως από κάθε άλλη χρονιά. Από ό,τι φαίνεται δεν θα ανοίξουν τα μαγαζιά σύντομα. Και γενικά θα είναι μια δύσκολη περίοδος για όλους. Και για τους νέους, έτσι. Και για τους νέους σίγουρα για τη διασκέδαση και την έξοδο. Αλλά πιστεύουμε η υγεία προέχει και αν είμαστε καλά να βγούμε του χρόνου. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα και ερχόμαστε στον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης της Πάτρας με την οποία και θα συνδεθούμε. Εκεί βρίσκεται ο σκηνοθέτης, ο κύριος Λευτέρης Δακαλάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Δακαλάκη. Καλησπέρα σας από την Πάτρα, από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Είναι διαφορετικός ο φετινός εορτασμός, θα λέει κανείς και πρωτόγνωρος. Βλέπουμε πίσω σας και την εκκλησία του προστάτη της Πάτρας, Πολιούχου της Πάτρας του Αγίου Ανδρέα, που είναι σημείο αναφοράς για όλους μας. Και είναι και σημείο αναφοράς για όλη την Ελλάδα. Θα περίμενε κανείς χιλιάδες πιστών φέτος, όμως λόγω της πανδημίας είναι εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες.
Ακριβώς, όπως είπατε και εσείς, διαφορετικός ο φετινός εορτασμός. Μία Πάτρα έρημη όπως ολόκληρη η Ελλάδα και θα μπορούσα να πω και ολόκληρη η Οικουμένη με ορισμένες εξαιρέσεις όσες ακούμε στα δελτία ειδήσεων. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε, να πούμε εδώ στην Πάτρα, ο εσπερινός για τον αυριανό εορτασμό των Αχαιών Αγίων. Εμείς λοιπόν εδώ τι κάνουμε. Ο Μητροπολίτης Πατρών ανέλαβε μια πρωτοβουλία να μεταδώσει την πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαστε εδώ λοιπόν με το συνεργείο του BEST και με συνεργάτες και με την αρρωγή και τη βοήθεια του ίδιου του Μητροπολίτου Πατρών, του κ. Χρυσοστόμου. Πριν από λίγη ώρα και εμείς τελειώσαμε τις πρώτες δουλειές, το ρεπεράζ όπως λέμε, στον τηλεοπτικό χώρο, δηλαδή να δούμε τους χώρους που θα στήσουμε κλπ. Έτσι ώστε τη Δευτέρα το πρωί στις 7.30 να είμαστε έτοιμοι για την ζωντανή μετάδοση σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ένα μεγάλο δίκτυο τηλεοπτικών καναλιών, πάνω από 15, από την Θράκη μέχρι, μέχρι το κριτικό Καστελόριζο που χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Σε ολόκληρο τον κόσμο, στην Αμερική, Αυστραλία, Καναδά, βεβαίως στην Ευρώπη, ραδιόφωνα, αλλά και όλες σχεδόν οι ιστοσελίδες της Ελλάδας. Δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Οι περισσότερες, και τολμώ να πω όλες, θα αναμεταδώσουν την Θεία Λειτουργία τη Δευτέρα το πρωί από εδώ, από την Πάτρα. Είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή και νομίζω ότι αυτές οι στιγμές πρέπει να βγαίνουν με αυτήν την εξωστρέφεια που απαιτείται προς τα έξω και με αυτήν την τεχνική πληρότητα που εγγυάται και η δική σας σφραγίδα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Να πω πως είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία της Μητρόπολης τη στιγμή που οι πολίτες δεν μπορούν να πλησιάσουν, τότε να έρθει η τηλεόραση, να έρθει το ραδιόφωνο, να έρθει το διαδίκτυο και να φτάσει ακόμα πιο κοντά, να φτάσει αυτά τα μηνύματα που είναι ξεχωριστά μηνύματα και που ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η πίστη ιδιαίτερα στις ημέρες μας. Άλλωστε και ο ίδιος ο Μητροπολίτης Πατρών στο μήνυμά του το ξεκαθάρισε αυτό και στείλε και ένα μήνυμα που ήταν ιδιαίτερα εμφατικό προς όλους και χθες και σήμερα. Και νομίζω ότι αυτές οι στιγμές είναι στιγμές και περισυλλογής και είναι και στιγμές που μας κάνουν όλους να έχουμε τη δυνατότητα μέσα από αυτήν την μετάδοση, μέσα από αυτές τις μεταδόσεις, τουλάχιστον να βρισκόμαστε κοντά, έστω και αν μην είμαστε κοντά. Ξέρετε, αν μου επιτρέπετε μόνο δύο λόγια. Με συγκίνησαν τα λόγια του Μητροπολίτου πριν από λίγη ώρα στην ακολουθία του Εσπερινού, ο οποίος μεταξύ άλλων στην προσλαλιά του είπε ότι όπως φροντίζουμε την υγεία του σώματος, έτσι θα πρέπει να φροντίσουμε και την υγεία της ψυχής. Χωρίς να θέλω να κάνω κήρυγμα αυτή τη στιγμή, η πρωτοβουλία του κ. Χρυσοστόμου, του Μητροπολίτου Πατρών, είναι αξιέπαινη και πραγματικά, αν δεχθούμε ότι και το σπίτι μας, και το σπίτι μας είναι εκκλησία, δεν αντικαθίσταται βεβαίως η εκκλησία, ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον για φέτος, ελπίζουμε, να γιορτάσουμε τον Άγιο Ανδρέα με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Δαγκαλάκη, να σας ευχαριστήσω. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν η πανηγυρική Θεία Λειτουργία τη Δευτέρα στις 7.30 και νομίζω και είναι και έτσι μια ξεχωριστή στιγμή για όλους μας. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη και σε εσάς. Καλό βράδυ και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε. Μένουμε εμείς σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το κλίμα, να παρακολουθήσουμε το μήνυμα που έστειλε ο Μητροπολίτης Πατρών. Σήμερα χρόνια πολλά και ευλογημένα, με το καλό να εορτάσουμε τον Άγιον Απόστολο Ανδρέα. Φέτος βέβαια εορτάζουμε κατά τρόπο πρωτόγνωρο και μοναδικό. Πιστεύω όμως ότι σύντομα θα δώσει ο Θεός, και το πιστεύω απόλυτα αυτό και το έχω εκφράσει επανειλημμένως και στα κηρύγματά μου και γενικά όταν απευθύνομαι προς τον πατραϊκό λαό και γενικότερα. Σύντομα θα δώσει ο Θεός για πρεσβειών της Παναγίας μας και του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, ο οποίος μας κρατάει στα χέρια του στην κυριολεξία, να βγούμε από αυτή τη δοκιμασία, την οποία επέτρεψε ο Θεός για να μας δοκιμάσει στην υπομονή, στην πίστη, στην ταπείνωση και να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε μέσα μας πράγματα τα οποία ίσως τα είχαμε αφήσει στην άκρη. Πρώτα απ' όλα την αξία της ανθρώπινης ζωής, την αξία της υγείας, την αξία της κοινωνικότητας μεταξύ μας. Μας λείπει η κοινωνικότητα, μας λείπει η συναναστροφή μας με τους άλλους ανθρώπους. Την αξία γενικά
της ελευθερίας, η οποία είναι δώρο του Θεού. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα αναθεωρήσουμε εσωτερικά, να καταλάβουμε ποια είναι τα δώρα του Θεού και πάνω απ' όλα να μετανοήσουμε. Διότι αρκετά αποστασιοποιηθήκαμε από το Θεό και να παρακαλέσουμε, θα μιλήσω πολύ πνευματικά, ίσως ο λόγος μου φανεί στους πολλούς αυστηρός. Να παρακαλέσουμε το Θεό να γίνει ήλαιος δια τα αμαρτήματά μας. Εκείνος μας αγκαλιάζει, είμαστε παιδιά Του και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει, θα μας ελεήσει. Ακούσαμε λοιπόν τις αναφορές του Μητροπολίτη Πατρών. Εμείς θα μείνουμε στην περιοχή και θα συνδεθούμε με τη συνάδελφο την Ελένη Παρασκευοπούλου. Καλησπέρα, Ελένη. Καλησπέρα, Ελένη. Καλησπέρα, Θέμη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είχαμε στην περιοχή της Πάτρας την παρουσία του κυρίου Χρυσοχοίδη, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Ευρείες συσκέψεις, διαδοχικές συσκέψεις σε κάθε επίπεδο. Με τα μηνύματα φυσικά να έχουν κάνει και με τον επικείμενο εορτασμό, αλλά περισσότερο και με την εικόνα που παρουσιάζεται στην περιοχή. Ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, έφτασε λίγο μετά τις 10 στην Πάτρα. Αρχικά είχε σύσκεψη με ανώτατους αξιωματικούς της τοπικής ελληνικής αστυνομίας. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με αυτοδιοικητικούς, ενώ είδε και τους διοικητές των νοσοκομείων, αλλά και τον υποδιοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, τον κύριο Γιάννη Καρβέλη. Συζητήθηκε όλος ο σχεδιασμός που θα υπάρξει εν όψη του εορτασμού του Αγίου Ανδρέα. Το μήνυμα ήταν ένα από τον κύριο Χρυσοχοίδη, ότι πρέπει να προστατευτεί η δημόσια υγεία σε κάθε περίπτωση. Δεν θα μπορούν οι πολίτες να έρθουν εδώ. Φέτος θα εορτάσουμε διαφορετικά, έτσι ώστε να μπορούμε του χρόνου να γιορτάσουμε όλοι υγιείς. Να σας πω ότι στη συνέχεια επισκέφθηκε το Μητροπολίτη Πατρών κύριο Χρυσόστομο, με τον οποίο συνομίλησαν για λίγη ώρα. Από εκεί και πέρα, εδώ, όπως μπορείτε να δείτε, μέχρι και αυτή την ώρα υπάρχει η παρουσία της ελληνικής αστυνομίας. Υπήρχαν κάποιοι πολίτες που είχαν έρθει για να ανάψουν ένα κεράκι, οι οποίοι αποχώρησαν πριν από περίπου 10 λεπτά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί, πολύ αυστηροί θα λέγαμε, και την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα. Ενώ η ΑΦΑΗΑ θα ενισχυθεί με αστυνομικούς και από άλλες περιοχές. Μάλιστα. Κρατάμε όλες αυτές τις σημειώσεις. Επέτρεψέ μου, επειδή σε βλέπω έτσι έξω στην πόλη της Πάτρας και μας έχει στείλει και τις σχετικές εικόνες, τουλάχιστον έχει αρχίσει να αλλάζει λίγο η υπόθεση που έχει να κάνει με το να μπαίνουμε και στο χριστουγεννιάτικο κλίμα. Είδαμε και στολισμένες πια τις περιοχές, τις διάφορες ζώνες της πόλης. Θα αλλάξει προφανώς όταν ανοίξουν και τα καταστήματα και θα πάρει μεγαλύτερη ένταση. Μπας και έρθει λίγο περισσότερο η αισιοδοξία. Είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση και στην περιοχή μας. Να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή τα δύο νοσοκομεία της περιοχής, το νοσοκομείο του Ρίου αλλά και το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, έχουν αρκετούς ασθενείς. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και ο κόσμος έχει μια βαριά, θα έλεγα, ψυχολογία. Χθες Παρασκευή, ο Δήμος της Πάτρας άναψε το χριστουγεννιάτικο διάκοσμο σε μια προσπάθεια να δώσει έτσι ένα τόνο και ένα αίσθημα αισιοδοξίας. Κάποιος που θα περπατάει το βράδυ στους δρόμους της Πάτρας να βλέπει το χριστουγεννιάτικο στολισμό, σταδιακά να μπούμε και στις γιορτές και να αλλάξει λίγο η ψυχολογία μας και γενικότερα το κλίμα. Να σας αναφέρω ότι πρώτα στολίστηκαν τα νοσοκομεία της περιοχής. Φέτος έγινε κάτι διαφορετικό. Και έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας και έξω από τον Άγιο Ανδρέα και στο Καραμαντάνιο έχει τοποθετηθεί χριστουγεννιάτικος στολισμός. Έτσι θέλουμε να δώσουμε όλοι μαζί κουράγιο και στους ασθενείς που νοσηλεύονται, αλλά και στη συνέχεια με το χριστουγεννιάτικο διάκοσμο που άνεψε στην Πάτρα, σε όλη την πόλη, σε όλο τον κόσμο. Έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή ο κόσμος να νιώσει ότι μια ζεστασιά, να νιώσει λίγο καλύτερα, έστω και με αυτά τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια που απλά αναβοσβήνουν. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για τις όλες τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ και σε εσένα. Πάμε σε αυτό το σημείο να επιστρέψουμε σε αυτό που μας έλεγε νωρίτερα η Ελένη Παρασκευοπούλου και στην επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για να δούμε τι σημειώθηκε τόσο από τον κύριο Χρυσοχοίδη όσο και από τους παριστάμενους. Φέτος ο Άγιος Ανδρέας θα έρθει σε όλα τα σπίτια. Η Πάτρα θα τιμήσει τον πολιούχο της με την ίδια ευλάβεια
αλλά ο καθένας στο δικό του σπίτι. Χωρίς επισκέψεις, χωρίς συναναστροφές. Χρειαζόμαστε 100% συμμόρφωση, σύμπνοια και αλληλεγγύη. Όχι 99,9, αλλά 100. Γιατί και ένας και δύο και οι λίγοι μπορούν να μολύνουν τους πολλούς. Να στείλουν στη ΣΜΕΘ αριθμούς που δεν αντέχουν. Είμαι εδώ σήμερα στην Πάτρα γιατί πρέπει να είμαστε εδώ. Η Αχαΐα όπως και η Ομορενομή έχουν μια ανησυχητική αύξηση που δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί. Την κατάσταση την αντιμετωπίζουμε από το ΕΣΥ, τους γιατρούς, τους συνεσυλλευτές, την πολιτική προστασία και την αστυνομία. Όμως, οι δυνάμεις, όπως ξέρετε, δεν είναι αστήρευτες και κυρίως τα κενά κρεβάτια στη ΣΜΕΘ είναι πια περιορισμένα. Η παρουσία σήμερα του Υπουργού δείχνει και με έναν ακόμα τρόπο ότι η πολιτεία βρίσκεται επιποδός για να μπορέσει να λειτουργήσει για μία ακόμη φορά προληπτικά στην προσπάθεια που κάνει όλη η χώρα για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορονοϊού. Νομίζω ότι αυτή η παρουσία του Υπουργού σήμερα και η συζήτηση που είχαμε είχε να κάνει περισσότερο για το γεγονός ότι υπάρχει μία μικρή επιβάρυνση του επιδημιακού φορτίου στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και δι' εντοπιζόμενη στην Αχαΐα και στην Αιτωλοκαρνανία. Είναι κάτι το οποίο αφενός μεν δεν θα πρέπει να μας πανικοβάλει, αφετέρου θα πρέπει να μας ενεργοποιήσει θετικά, να καταλάβουμε ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί θα πρέπει να συνεχίσουν με μεγαλύτερη ακόμα ένταση να τηρούνται από όλους μας, κυρίως από όλους τους πολίτες τους οποίοι θα πρέπει να δείξουν μια υπομονή, γιατί είναι λογική και αυτή η κούραση που υπάρχει μέχρι σήμερα. Θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μην αφήσουμε περιθώριο πίσω γυρισμάτων και εν όψη και γεγονότων τα οποία έχουμε συνηθίσει να μας δημιουργούν μια εφορία η οποία συχνά οδηγεί σε αυθαιρεσίες ή λάθη. Αυτά τα λάθη δεν θα πρέπει να γίνουν, δεν θα πρέπει μεθαύριο του Αγίου Ανδρέα δυστυχώς να γιορτάσουμε όλοι μαζί ή σε φιλικά σπίτια ή με παρέες. Θα πρέπει να είμαστε με τις οικογένειές μας, μόνο στα σπίτια μας, δυστυχώς για να μπορέσουμε την επόμενη χρονιά του χρόνου να μπορέσουμε να γιορτάσουμε τον Άγιό μας όλοι μαζί. Σε κάθε περίπτωση δεν συγχωρούνται λάθη, γιατί τα λάθη μπορεί να μας στοιχήσουν μεγάλο πισωγύρισμα. Εμείς εκείνο το οποίο έχουμε να πούμε είναι ότι δεν αρκεί σήμερα να περιγράφουμε πράγματα τα οποία είναι κοινά και τα έχουμε δει, δηλαδή το ότι ποια είναι η κατάσταση. Χρειάζεται να πάρθουν πλέον επιπλέον μέτρα για να δει τι κατάσταση είναι. Πάντοτε ρευστεί γύρω από το ζήτημα της πανδημίας. Σήμερα είσαι έτσι, αύριο μπορείς να είσαι διαφορετικά. Είναι γνωστό ότι την ημέρα του Πολιούχου δεν πρόκειται να γίνουν ούτε η λειτουργία, ούτε για τον κόσμο δηλαδή, ούτε θα γίνουν οι εκδηλώσεις που γινόντουσαν. Αυτό δεν αφορά βέβαια το Δήμο, αφορά τη Μητρόπολη. Ωστόσο, εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι εμείς να πάρουμε τα μέτρα μας, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και αυτά που πρέπει. Βάλαμε το ζήτημα στους χώρους εργασίας να υπάρχει χνηλάτιση, να υπάρχει ταχύτητα, να έχουμε δωρεάν τεστ για να μπορεί κάποιος που βρίσκεται για να μην μείνει για πολύ καιρό θετικός και να μπορούμε να προλάβουμε να μην μεταδίδεται ο κορονοϊός. Και νομίζω ότι συνεχίζοντας την ίδια κατεύθυνση να έχουμε δημόσιο σύστημα υγείας τέτοιο που το 2020 να μπορεί να μας δίνει αυτά που πρέπει με βάση το ότι έχουμε εξέλιξη στην επιστήμη και την τεχνική και να μην βρισκόμαστε όταν αν χρειαστεί σε δύσκολη θέση να έχεις κάποιον να σε υπερασπιστεί. Και νομίζω και το ζήτημα της πρόληψης είναι από τα βασικότερα ζητήματα το οποίο πρέπει να γίνεται οργανωμένα και έχουμε εξηγήσει και τους τρόπους. Ενημερώθηκε για την κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για την επικρατούσα κατάσταση στα νοσοκομεία μας και έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από την δουλειά την οποία γίνεται. Τέθηκαν διάφορα ζητήματα σε ό,τι αφορά τους ελέγχους σε τεστ, είτε μοριακού ελέγχου είτε rapid test σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες. Εξηγήσαμε στον κύριο Υπουργό ότι με τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ που διαθέτουμε επεμβαίνουμε άμεσα όπου χρειάζεται και όπου παρουσιάζεται
πιθανόν ύποπτο κρούσμα και καταφέρνουμε και ελέγχουμε άμεσα οποιαδήποτε περίπτωση, ούτως ώστε να μην υπάρξει οποιαδήποτε διασπορά μέσα στην κοινότητα. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο ετέθη από τη σύσκεψη είναι το θέμα με τους εργάτες γης και τους καλλιεργητές που είναι τώρα σε εξέλιξη αυτή η κατάσταση, και από την πλευρά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θα εξαχθεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο στο οποίο θα συμβάλλουν και οι υγειονομικές αρχές της περιοχής, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε αυτές τις συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες. Στην αυτοδιοίκηση τώρα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις επικείμενες μεταβολές, οι οποίες μάλιστα αποτυπώνται σε επίπεδο συνδιασκέψεων που τρέχει η ΚΕΔΕ. Ο πρόεδρος της μίλησε στην τηλεόραση ΜΠΕΣ και στάθηκε στις προσαρμογές που πρέπει να γίνουν με μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων στους Δήμους. Για την επόμενη μέρα της αυτοδιοίκησης και τα όσα δρομολογούνται, μίλησε στην τηλεόραση ΜΠΕΣ ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, Δημήτρης Παπαστεργίου. Προφανώς αγωνία, γιατί είναι και μια περίοδος δύσκολη διαχειριστικά. Έχουμε την πανδημία, έχουμε τα στενεμένα, τα δύσκολα οικονομικά των Δήμων, αλλά από την άλλη είναι μια περίοδος που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μετρήστε ότι την ώρα αυτή έχουμε σε διαβούλευση τον νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες, το νέο 4412, mm-hmm. που είναι μάλλον και το σημαντικότερο από τα νομοθετήματα που περιμένουμε. Είναι αυτό το οποίο μας κάνει τη ζωή δύσκολη, ξεκάθαρα. Yeah. Έχουμε το νομοσχέδιο, το χωροτακτικό παύλα πολεοδομικό, που και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για τις περιοχές μας. Και επίσης την Τετάρτη βγήκε σε διαβούλευση και το σχέδιο της χώρας για το Ταμείο Ανάκαμψης. Καταλαβαίνω λοιπόν πως έχουμε 4-5 νομοθετήματα τα οποία τα περιμέναμε καιρό και τα οποία όλα σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Με την αυτοδιοίκηση να έχει προβάλει και να έχει αποδείξει το κοινωνικό της πρόσωπο, οι δομές κοινωνικής πρόνοιας είναι έτοιμα να μεταφερθούν στους Δήμους. Από τα πρώτα, είναι το πρώτο που αναφέρω ως μια δεδομένη τροποποίηση που πρέπει να γίνει στις αρμοδιότητες. Το γεγονός δηλαδή ότι το κομμάτι της κοινωνικής πρόνοιας θα πρέπει να ξεκαθαρίσει πως είναι μια αρμοδιότητα καθαρά της αυτοδιοίκησης, προκειμένου σε αυτή να έρθουν όλες οι δομές πρόνοιας, τα ιδρύματα, οποιαδήποτε πρωτοβουλία υπάρχει, όπως για παράδειγμα ακόμα και το ΠΤΕΒΑ, το οποίο συνήθως το τρέχουν οι Δήμοι, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν συμβαίνει αυτό. Από την άλλη, στο επίκεντρο είναι και η οικονομική στήριξη. Όσο και αν φανεί λίγο υπερφύαλο αυτό, την ώρα αυτή η αυτοδιοίκηση μπροστά της έχει χρήματα. Έχει χρήματα από τον Αντώνη Στηρίτσης, που είναι ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα. Έχει χρήματα από το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο αρχίζει σιγά σιγά να σχηματοποιείται, και είναι επίσης μια επιδίωξή μας σε αυτό το ΕΣΠΑ η αυτοδιοίκηση να είναι εκεί ο πρώτος βαθμός, να έχει άποψη, να έχει άποψη στη διαμόρφωση των προτάσεων και να έχει και άποψη και άμεση πρόσβαση και σε κάποια έργα τα οποία ούτως ή άλλως θα πάνε μόνο στους Δήμους. Ναι. Και τέτοια έργα είναι η ΟΧΕ, είναι η ΒΑΑ, είναι τα ΠΤΟΚ, τα τοπικά προγράμματα ανάπτυξης, είναι τα προγράμματα για τα smart cities. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν και για να επιταχύνουν διαδικασίες να φύγουν μέσω διαχειριστικών αρχών και να έρθουν κατευθείαν στους Δήμους. Λοιπόν, παιδί δόξης λαμπρό, πρέπει να οργανωθούμε, πρέπει να στοχεύσουμε σωστά, να κάνουμε ολοκληρωμένα σχέδια έτσι ώστε να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε μελέτες, που είναι πολύ δύσκολο κομμάτι, ειδικά για τους μικρούς Δήμους, έτσι ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Στα αυτοδιοικητικά θέματα να μείνουμε και στα όσα έρχονται από τις σημαντικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Για 900 λάπτοπ εγκρίθηκε ο διαγωνισμός και αυτά πρόκειται να δοθούν στην εκπαίδευση. Ενώ ξεχωριστές ήταν οι αναφορές του Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας για τα όσα εξελίσσονται και με τα έργα. Με 44 θέματα στην ημερήσια διάταξη και μία σειρά από σημαντικές αποφάσεις να αναλαμβάνονται, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στα ιδιαίτερα θετικά, η έγκριση του διαγωνισμού των 900 λάπτων που θα παραχωρήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην εκπαίδευση. Σήμερα είχαμε σημαντικά θέματα. Θεωρώ σημαντικό το ότι ολοκληρώθηκε με καθυστέρηση που δεν ήταν στο χέρι μας να την ελέγξουμε ο διαγωνισμός για τα λάπτοπς που είναι να δώσουμε στην εκπαίδευση. Τα 900 λάπτοπς που εγκρίθηκε και και τελική φάση του διαγωνισμού σήμερα. Εγκρίναμε σημαντικά έργα στις περιφερειακές ενότητες, δημοπρατήσεις έργων ή αποτελέσματα διαγωνισμών, κυρίως έργα συντηρήσεων αλλά και αντιπλημμυρικά. Όπως σημείωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Χρήστος Λαμπρόπουλος, στο επίκεντρο ήταν και θέματα που έχουν να κάνουν με την επόμενη μέρα στη Μεγαλόπολη. Σημειώνω ότι αποδεχθήκαμε, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε μια επίπτωση 74.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για να κάνουμε τη μελέτη επικαιροποίησης
μάλλον την επικαιροποίηση της μελέτης του επιχειρηματικού πάρκου στη Μεγαλόπολη, ένα έργο που το θεωρούμε ως πυλώνα των ενεργειών για να μπορέσει να ξεπεράσει η Μεγαλόπολη το σοκ της απολιγνητοποίησης και να προσελκύσει επενδύσεις σε μια προσπάθεια που γίνεται να διατηρηθούν και να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας στη συγκεκριμένη περιοχή. Αποφάσεις και για μια σειρά έργων που έχουν να κάνουν με την Αρκαδία. Να σημειώσω ότι με πολύ γρήγορες διαδικασίες καταφέραμε και εξασφαλίσαμε επιπλέον 100.000 ευρώ για το γήπεδο της Δημητσάνας και να πω ότι μιλάμε για ένα έργο το οποίο το παραλάβαμε εγγεγραμμένο με επίστοση 250.000 ευρώ και χωρίς σύγχρονη μελέτη. Υπήρχε μόνο μια μελέτη φτιαγμένη πριν από 4 τετραετίες από το Δήμο Γορτινίας που προφανώς ήθελε επικαιροποίηση, ήθελε προσαρμογή στις σύγχρονες συνθήκες και εξαιτίας αυτής υπήρχε μια ανάγκη επιπλέον πίστοση που την εξασφαλίσαμε άμεσα από την κυβέρνηση. Πρέπει να πω ότι το αίτημα έγινε αποδεκτό σε λίγες μέρες και το δεχτήκαμε στην Οικονομική Επιτροπή, όπως επίσης και μια μεγάλη πίστοση για παλωτριώσεις στη Μεσσηνία. Χαρακτηριστικές οι αναφορές του κ. Λαμπρούπλου και για το έργο των Δολιανών. Απορώ που γίνεται κριτική. Δημοπρατήθηκε ένα έργο χωρίς καμία δυνατότητα να υλοποιηθεί. Δημοπρατήθηκε ένα έργο το οποίο στο 80% του μήκους του ήταν αδύνατο να μπορέσει να επέμβει κανείς, γιατί δεν υπήρχαν απαλωτριώσεις και δεν είχαν δρομολογηθεί καν οι απαλωτριώσεις. Με προθεσμία περαιώσεως τον τωρινό μήνα. Ρωτάω λοιπόν, ποιος, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω, ξέρετε ότι χρησιμοποιώ πολύ ήπιες φράσεις, ποιος έχει το θάρρος να λέει ότι εγώ κάνω κριτική για το ότι δίνεται παράταση σε ένα έργο που όταν το δημοπρατήσανε ήταν μαθηματικός βέβαιον πρώτον ότι δεν θα γίνει και δεύτερον ότι το μόνο που θα δημιουργούσε θα ήταν απαιτήσεις του εργολάβου, αποσταλίες, από καθυστερήσεις, από ανέτια απασχόληση μηχανημάτων που δεν μπορούσαν να κάνουν το έργο. Όλα αυτά τα λύσαμε και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μέσα στο καλοκαίρι καταφέραμε και εκδόθηκε το ΦΕΚ για τις απαλωτριώσεις, εκδόθηκε απόφαση Υπουργού για επίταξη των εκτάσεων. Και προφανώς τώρα ζητήσαμε να δοθεί επιπλέον παράταση για να μπορέσει να υλοποιηθεί επιτέλους το έργο αυτό. Είναι ένα έργο το οποίο γίνεται αποκλειστικά με ενέργειες επιτάχυνσης των διαδικασιών και ολοκλήρωση της μελέτης που κάνουμε εμείς. Πράγματι κάναμε μια συμπληρωματική σύμβαση. Γιατί την κάναμε? Γιατί δεν προβλεπότανε προστασία του οικισμού των κάτω Δολιανών από την εκτροπή της κήτης του ποταμού εξαιτίας των βάθρων της γέφυρας. Μπορούσαμε να κάνουμε το έργο αυτό και να αφήσουμε εκτεθειμένο τον οικισμό στο οποιοδήποτε πρόβλημα καιρικών συνθήκων να καταρρεύσουν τα σπίτια, διότι θα έπρεπε να μην κάνουμε συμπληρωματική σύμβαση. Σε κάτι διαφορετικό, κραυγή αγωνίας από τους αερολιμενικούς με φόντο τις επικείμενες μεταβολές προωθούνται και με τον έναν ή τον άλλον τρόπο επηρεάζουν την κατάσταση στα αεροδρόμια. Στο επίκεντρο οι αναφορές τους για την κρατική εποπτεία, εκεί όπου εστιάζουν πως δεν θα έπρεπε να καταργηθούν οι κρατικές εποπτικές αρχές. Θα ζήσουμε μέρες απόλυτης αναρχίας και ξέρετε τι γίνεται. Ειλικρινά δεν θέλω να σκεφτώ την επόμενη μέρα. Κραυγή αγωνίας υψώνουν οι αερολιμενικοί της χώρας μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, εστιάζοντας την κατάργηση των κρατικών εποπτικών αρχών και στα όσα αυτή θα επιφέρει. Όταν δεν έχεις μία αρχή μέσα στον αερολιμένα, τότε τι έχεις? Έχεις αναρχία. Δεν υπάρχει η αρχή η οποία θα παρεμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις. Είναι σαν σε μια χώρα να μην έχεις δικαστική εξουσία και αστυνομία. Πώς θα νιώθει ασφαλής ο πολίτης, πώς θα αντιμετωπιστούν τα ανακύπτοντα ζητήματα? Με τρομάζει η αυριανή μέρα όταν θα ξεκινήσουν πάλι πτήσεις, όταν θα έχουμε μεγάλη αεροπορική κίνηση. Με τρομάζει για το τι θα συμβεί. Δεν μπορώ να καταλάβω και πώς δεν έγινε κατανοητό από το Υπουργείο και από τους αρμοδίους ότι αυτό που συνέβη είναι ένα μεγάλο λάθος. Ένα λάθος που σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Αερολιμενικών Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Μανώλη Καμιλάκη δεν αποκλείεται να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια. Ανησυχώ πάρα πολύ για τη χώρα μου, ανησυχώ για την ασφάλεια των αεροδρομίων, ανησυχώ για την ασφάλεια των ταξιδιωτών, των τουριστών και κατ' επέκταση της εθνικής οικονομίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αερολιμενικοί δεν διαφωνούν με τον διαχωρισμό, ο οποίος άλλωστε υπάρχει σχεδόν σε όλη την Ευρώπη και η αλήθεια είναι πως ήταν απαραίτητος. Ανησυχούν όμως για τον τρόπο, την κατάργηση δηλαδή του οργάνου που είναι μέσα στο αεροδρόμιο, καθώς έτσι διακυβεύεται, όπως επισημαίνουν, η ασφάλεια αλλά και σε δεύτερο χρόνο το δημόσιο συμφέρον. Οι ιδιώτες γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στο αεροδρόμιο, ακολουθούν μοντέλα βελτιστοποίησης του κόστους με σκοπό την αύξηση του κέρδους. Είναι φυσιολογικό για ένα ιδιώτη να δράσει με αυτόν τον τρόπο. Όμως, όλοι γνωρίζουν ότι είναι πρακτικά αδύνατο
αυτή η τακτική να ταυτιστεί με τη βελτιστοποίηση της ασφάλειας, που είναι το ζητούμενο για το κράτος και τον πολίτη. Ξέρετε, η ασφάλεια έχει κόστος. Εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι εγγυόμασταν την ασφάλεια του αερολιμένα για τον πολίτη. Εμείς ήμασταν οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίναμε στον ιδιώτη όταν βλέπαμε ότι ξεπερνάει τα όρια, όταν έχει ξεφύγει, όταν δουλεύει εκτός της νομοθεσίας της ευρωπαϊκής και της εθνικής. Ήμασταν εμείς εκεί οι οποίοι τον επαναφέραμε εκεί που έπρεπε να έρθει, για να προστατεύσουμε τον πολίτη, τον επιβάτη, τον ταξιδιώτη, τον τουρίστα, την οικονομία. Το νομοσχέδιο μπορεί να ψηφίστηκε, ωστόσο, όπως επεσήμανε ο κύριος Καμιλάκης, ακόμη υπάρχει τρόπος. Τροπολογίες γίνονται κάθε μέρα στη Βουλή. Μπορεί να γίνει κάτι. Αλλά το θέμα είναι αν υπάρχει βούληση. Τη θέληση όμως αυτή εμείς δεν την είδαμε στο κοινοβούλιο. Όταν έχεις απέναντί σου τουλάχιστον το 60% του ελληνικού λαού που εκπροσωπείται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μην ξεχνάμε ότι ψηφίστηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Όταν λοιπόν έχεις πάνω από το 60% να σου φωνάζει και να σου λέει ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι σωστό, έτσι, και να το παρακολουθείς απαθής, και όταν ακόμα και οι βουλευτές της συμπολίτευσης που τόλμησαν και ψέλισαν 2-3 κουβέντες στη Βουλή, όμως δεν μπόρεσαν να ακουστούν στα πλαίσια της κομματικής πειθαρχίας. Όταν λοιπόν σε αυτό μένεις απαθής, τότε κάτι δεν πάει καλά. Οι ελεγχοί συνεχίζονται σε κάθε επίπεδο προκειμένου να υπάρξει και μια κατάσταση διαφορετική σε ό,τι έχει να κάνει με τη διασπορά του κορονοϊού, που πρέπει να μπει ένα φρένο μετά το θετικό κρούσμα που σημειώθηκε στο ΚΕΠ του Δήμου Τρίπολης. Ακολούθησαν μοριακά τεστ στους υπαλλήλους. Στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου για τον COVID-19 και σε συνέχεια όσων προηγήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε υπαλλήλους του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, της ΔΕΙΑΤ, του Δημοτικού Ραδιοφώνου και του θετικού κρούσματος που εντοπίστηκε στα ΚΕΠ, έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και στο Δημαρχείο της Τρίπολης. Ο Δήμος Τρίπολης, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, πραγματοποίησε προληπτικά τεστ σε όλους τους υπαλλήλους του. Είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη Παρασκευή που έκαναν στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, στη ΔΕΙΑΤ, στο ΚΕΠ της, όπου εκεί, όπως όλοι γνωρίζετε, υπήρξε ένα θετικό κρούσμα. Συνεχίστηκε και στο νομικό πρόσωπο την Παρασκευή. Συνεχίστηκε την Τρίτη εδώ στο Δήμο. Έκαναν περίπου 140 υπάλληλοι και οι άλλοι 110 είχαν τις προηγούμενες μέρες και θα συνεχιστεί για τους υπολείπους υπαλλήλους. Πρώτον, είναι εθελοντικό. Υπήρχε συμμετοχή μεγάλη. Μας είπαν ότι σε 2 μέρες θα βγουν τα αποτελέσματα. Προσέξτε όμως, θα ειδοποιήσει τηλεφωνικά ο ΕΟΔΗ αν κάποιος είναι θετικός, θα ειδοποιήσει τον ίδιο. Στα μέτρα που έχει πάρει μέχρι στιγμής ο Δήμος Τρίπολης για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κορονοϊού, αναφέρθηκε ο Κώστας Τζιούμης, τονίζοντας την ανάγκη τήρησης των οδηγιών του ΕΟΔΗ. Επειδή και η πανδημία του κορονοϊού έχουν ακουστεί πάρα πολλά και για την πανδημία, υπάρχουν οι μεν, οι δε κλπ. Εμείς, και εγώ, σαν, επειδή είναι και το επαγγελμά μου γιατρός, ακολουθώ πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Έτσι. Άποψη μπορεί να έχει ο καθένας, όμως εμείς ακούμε τις απόψεις των ειδικών. Έτσι. Άρα ό,τι προβλέπετε το κάνουμε. Προχθές προέκυψε αυτό το κρούσμα, κλείσαμε τη δομή όπως μας είπαν για κάποιες μέρες, προχωρήσαμε σε απολύμανση του χώρου όπως κάνουμε πάντα, κάνουμε και προληπτικές απολυμάνσεις. Είχαμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα προληπτικές απολυμάνσεις στα κτίρια του Δήμου. Προχωρήσαμε σε απολύμανση, σε απομόνωση των συναδέλφων του δημοτικού υπαλλήλου που ήταν θετικός, και ό,τι προβλέπεται ακριβώς από τον ΕΟΔΗ, πάντα σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Η ίδρυυση είναι το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Μονεβασιάς, με τη Δημοτική Αρχή να καταβάλει προσπάθεια προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση. Την ίδια ώρα όμως συνεχίζονται και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας. Με προτεραιότητα την αντιμετώπιση του προβλήματος της ίδρυυσης, ο Δήμος Μονεβασιάς συνεχίζει τις παρεμβάσεις του. Αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει και τρέχει το πρόγραμμα αυτό του Αντώνη Στρίτσης, όπου φιλοδοξούμε να υποβάλουμε προτάσεις σε όλες τις προσκλήσεις που είναι ανοιχτές. Μας ενδιαφέρει η πρώτη πρόσκληση για την αγροτική οδοποιία, αφού ένα κομμάτι μεγάλο του Δήμου μας είναι αγροτικό και θέλουμε τους αγροτικούς δρόμους. Μας ενδιαφέρει να κάνουμε μια μεγάλη πρόταση στην ίδρυυση, γιατί είμαστε ένας Δήμος εντελώς ελλειμματικός σε νερό, με πάρα πολλές γεωτρήσεις, μόνο επιφανειακά νερά. Και πάντοτε κάνουμε γεωτρήσεις και λέμε στον κόσμο να μπορέσει να κάνει οικονομία στο νερό. Θεωρούμε ότι είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Δήμου η μελλοντική ερημοποίηση λόγω της έλλειψης του ύδατος. Και έχουμε αλλάξει όλα τα δίχτυα του αμοιάντου τα παλιά στις κοινότητες, έχουν μείνει ελάχιστα, και με την τελευταία πρόταση που θα κάνουμε θα τα κλείσουμε και αυτά, μαζί με κάποια φίλτρα που κάνουμε για την βελτίωση ποιότητας του νερού.
Για το δικό μας το νερό δεν είναι τόσο καλό ποιοτικά. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει με υψηλή αγωγημότητα, δηλαδή έχει πολλά άλατα. Επειδή και από τη μια και από την άλλη πλευρά του ποδιού του δικού μας, που για να καταλάβουν οι ακροατές σας, ξεκινάει από πάνω από το Κυπαρίσι και φτάνει μέχρι τον Καβομαλιά, μπαίνει θάλασσα. Ναι. Και έτσι δεν είναι ένα νερό το οποίο μπορείς να το πιεις τόσο γευστικό όσο τα άλλα. Έχει περισσότερο αλάτι και εμείς το φιλτράρουμε, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Αναλύουμε σχεδόν κάθε 15 μέρες. Αλλά ένα τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, θα υποβάλουμε μια δεύτερη πρόταση σε αυτό. Mm-hmm. Έχουμε υποβάλει, θέλουμε τώρα κανένα δύο ακόμα μικρότερα χωριά να υποβάλουμε για βιολογικούς καθαρισμούς παραλιακά. Ήδη λειτουργούμε τέσσερις εμείς μέσα στο Δήμο. Και έχουμε και πάρα πολλές προτάσεις άλλες που έχουμε υποβάλει στο Πράσινο Ταμείο και στο ΕΣΠΑ. Να περάσουμε εμείς τώρα σε νέα από τον κόσμο και στην Αγγλία, όπου οι άκαρπες συζητήσεις της περασμένης εβδομάδας δεν οδήγησαν κάπου φυσικά και πλέον έχουμε έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων σε ό,τι έχει να κάνει με το Brexit. Την ίδια ώρα η Κανιάδα Ρεάλ θεωρείται η μεγαλύτερη παραγκούπολη της Ευρώπης και πάμε να τη δούμε. Η Σάιντα Σαντού ζει σε μια παραγκούπολη της Μαδρίτης, όπου εδώ και δύο μήνες δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Ο ήλιος είναι η μοναδική πηγή φωτός και το βράδυ όλοι ανάβουν κεριά. Η τρίχρονη κόρη της Σάιντα πάσχει από σοβαρή ασθένεια των πνευμόνων. Έχει ανάγκη από ιατρική βοήθεια και πάνω απ' όλα ηλεκτρικό ρεύμα. Νιώθω απόλυτη ντροπή για την κόρη μου. Νιώθω ανήμπορη και οργισμένη. Η ζωή της τώρα εξαρτάται από το ρεύμα, γιατί όταν έχει δύσπνοια χρειάζεται μια συσκευή που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα. Η Σάιντα ζει στην Ισπανία εδώ και 25 χρόνια. Όπως λέει, οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν τη βοηθούν. Την τελευταία φορά μου είπαν, ξέρουμε το περιστατικό, δεν χρειάζεται να έρχεστε. Αν το κορίτσι αρρωστήσει, να πάτε στο νοσοκομείο. Η γειτονιά της Σάιντα είναι η περίφημη Κανιάδα Ρεάλ, η μεγαλύτερη παραγκούπολη της Ευρώπης. Περίπου 8.000 άνθρωποι διαμένουν παράνομα πάνω σε μια ευθεία μήκους 16 χιλιόμετρων. Πρόκειται κυρίως για Ισπανούς, Ρωμά και μετανάστες από το Μαρόκο. Είναι ένα ακόμα Σαββατοκύριακο εντατικών διαπραγματεύσεων για το Brexit. Οι συζητήσεις της προηγούμενης εβδομάδας δεν έφεραν αποτέλεσμα. Οι δύο πλευρές επαναλαμβάνουν τις συναντήσεις με την ελπίδα ότι θα βρεθεί χρυσή τομή. Τα βασικά ζητήματα που παραμένουν άλυτα είναι τα δικαιώματα αλληλείας των μελών της Ένωσης στα Βρετανικά ύδατα, η εγγύηση συμμόρφωσης με τη συμφωνία και οι κανόνες που θα πρέπει να ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο για να εξάγει προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο David Frost, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων από την πλευρά του Λονδίνου, σε tweet παραδέχθηκε ότι είναι αργά, αλλά μία συμφωνία είναι ακόμα δυνατή, προσέθεσε. Το κλίμα και στις δύο πλευρές της μάχης είναι βαρύ. Αν το Λονδίνο δεν αλλάξει στάση, θα καταλήξουμε σε μία πρόταση take it or leave it, ανέφερε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ομάδας Διαπραγματεύσεων, Μισελ Μπαρνιέ, σε ενημέρωση των κρατών μελών και του Ευρωκοινοβουλίου. Νιώθετε απροστάτευτοι στο ίδιο σας το σπίτι, την επιχείρησή σας, στο δρόμο ή το αυτοκίνητό σας? Σκύλοι διαλεγμένοι και εκπαιδευμένοι από εμάς θα διώξουν από το μυαλό σας κάθε ανασφάλεια, χωρίς παράλληλα να γίνονται ενοχλητικοί όπως άλλοι σκύλοι που δεν έχουν περάσει από τη δική μας εκπαίδευση. Βεβαίως, αναλαμβάνουμε να αναδείξουμε τις ικανότητες του δικού σας ράμπο, εφόσον μπορεί να τα καταφέρει στα έμπειρα χέρια μας, ακολουθώντας το ειδικό πρόγραμμα της προστασίας με την πρωτοποριακή ειδική ψυχολογική μέθοδο της μετάβασης. Υπεύθυνος Παναγιώτης Τσικούρης, εκπαιδευτής σκύλων. Τηλέφωνο 697-200-7143. Δήμος Μεσίνης. Μην ξεχνάς. Μένουμε σπίτι, μένουμε ασφαλείς. 15-1-15. Μείνε σπίτι, τηλεφώνησε. Φροντίζουμε εμείς για σένα. Κάλεσε στον αριθμό 15-1-15. Δήμος Μεσίνης. Κάθε μέρα δίπλα σου.
δημιουργία της τρανς, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργίτης Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και συνεργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο.